Η Οδύσσια περίπου 500 μεταναστών και προσφύγων από τη Συρία και την Αίγυπτο, ανάμεσά τους και παιδιά, τελείωσε το μεσημέρι με τη ρημούλκηση του πλοίου που τους μετέφερε στον προβλήτα σκάλα της παλαιόχωρας μετά από μια γιγαντία επιχείρηση του λιμενικού μόλις 10 ναυτικά μίλια νότια της Κωμόπολης. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, το παλιό σιδερένιο σκαρί, στιβαγμένο με μετανάστες, ρημουλκήθηκε από μικρά αλλιευτικά σκάφη στον προβλήτα σκάλα της παλαιόχωρας. Μόλις έφτασε το σκάφος, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι, δεν πρέπει να έχει ούτε ένα τετραγωνικό χώρο ο καθένας. Δυστυχώς το σκάφος ήταν ακυβέρνητο, δεν μπορούσε να μπει στο λιμάνι της παλαιόχωρας λόγω του κυματισμού που βλέπετε εδώ πέρα. Το πλοίο είχε ξεκινήσει από τα παράλια της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία και ταξίδευε για 4 μέρες υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ενώ έπλεε 18 ναυτικά μίλια νότια της παλαιόχωρας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και έμεινε ακυβέρνητο. Το πλοίο είναι παλιό, είναι 50 χρονών, ξέρω εγώ. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει. Η μηχανή του δουλεύει, η τιμόνι δεν έχει. Έχει πάθει μάλλον ζημιά στο τιμόνι του. Από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος οργανώθηκε επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν 2 ιταλικά αλλιευτικά, το πλωτό του λιμενικού σταθμού παλαιόχωρας και ένα δεξαμενόπλιο, ενώ από τη Σούδα απέπλεψε ενισχυτικά η φρεγάτα Κανάρης του πολεμικού ναυτικού. 2 φορτηγά πλοία, τα οποία βρέθηκαν στο στίγμα του αλλιευτικού από την πρώτη στιγμή, λειτουργήσαν ως κυματοθράφστες για να προστατεύσουν τους μετανάστες από τις καιρικές συνθήκες. Πεντακόσια μέτρα ανοιχτά της παλαιόχωρας, τη ρημούλκηση του σκάφους ανέλαβαν ερασιτέχνες ψαράδες της περιοχής, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική. Να σας πω, χαρούμενοι ήτανε. Όπως τους είδα, μας χαιρετάγανε, φυλάκια, ξέρω εγώ, μας κάνανε διάφορα σχέδια. Η κινητοποίηση στον Δήμο Καντάνου Σελήνου ήταν άμεση. Η Δημοτική Αρχή, η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ελλήνου, το Παράρτημα Χανίων και Κισάμου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και της αστυνομίας τέθηκαν επιποδός για την υποδοχή του σκάφους και την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και μετανάστες. Δυστυχώς οι εικόνες είναι θλιβερές. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι κρίμα. Εύχομαι να γίνει ό,τι καλύτερο για εκείνους. Εμείς από τη μεριά μας, σαν πολιτική προστασία, είμαστε πάντα κοντά. Συντονισμένα μαζί με το Περιφερειακό Τμήμα Χανίων, αυτή τη στιγμή δρούμε γύρω στα 10 άτομα στο πεδίο και φυσικά θα έρθουν και επιπλέον δυνάμεις οι οποίες είναι στα τμήματά μας. Γιατροί της κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ από τα Χανιά και από το Κέντρο Υγείας Καντάνου προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε όσους είχαν ανάγκη. Η γενική εικόνα των προσφύγων και μεταναστών, ωστόσο, ήταν καλή. Ένας νεαρός με σαχαρώδη διαβήτη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας νεαρός διαβητικός παρουσίασε πρόβλημα. Τον κατεβάσαμε το καράβι, τα παιδιά του Ερυθρού, με τη βοήθεια του λιμενικού εδώ. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται αυτή τη στιγμή με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων. Άνδρες νεαρής ηλικίας στην πλειοψηφία τους παρέμεναν για ώρες στο κατάστρωμα, ενώ γυναίκες με παιδιά βρίσκονταν στα αμπάρια περιμένοντας υπομονετικά την διαδικασία αποβίβασής τους και μεταφοράς τους στη μαρίνα της παλαιόχωρας, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο επιβατηγό χηματαγωγοπλοίο Σαμαριά της Ανενδίκ. Γίνει η πρώτη φορά τόσο μεγάλο αριθμό, αλλά τις φορές ήταν γύρω στα 100-120 άτομα. Τόσα πολλά άτομα είναι πρώτη φορά. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης σε γραπτή δήλωσή του κάνει λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μας για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεγαλύτερης επιχείρησης διάσωσης των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο και τη σωτηρία εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Το λιμενικό σώμα για άλλη μια φορά απέδειξε όχι μόνο το επίπεδο των ικανοτήτων του, αλλά και το ότι αντιλαμβάνεται ως προτεραιότητα στην αποστολή του για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Την σύντηση των προσφύγων και μεταναστών ανέλαβε ο Δήμος Καντάνου Σελήνου, ενώ αύριο αναμένεται στην παλαιόχωρα ανθρωπιστική βοήθεια από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.